Ήρθε η ώρα να ανοίξει για πρώτη φορά τα φτερά του και να πάει στο μικρό σχολείο. Ο παιδικός σταθμό είναι μια πραγματικότητα στη σύγχρονη κοινωνία, είτε γιατί η μαμά είναι εργαζόμενη, είτε γιατί ήρθε η ώρα να κοινωνικοποιηθεί το παιδί. Ιδιαίτερα οι εργαζόμενε μαμάδε βιώνουν ενοχικά αυτή την κατάσταση. Η προσαρμογή στη σχολική ζωή δεν είναι εύκολη υπόθεση, ούτε για το παιδί, ούτε για το γονιό. Ποια είναι όμω η κατάλληλη ηλικία για ένα παιδί να μπει στο σχολικό περιβάλλον και ποιο ο ρόλο των γονέων. Από την ηλικία των 2 μιλών και μετά. Αυτό βέβαια προποθέτει να υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι στον στο παιδικό σταθμό που θα πάει, να είναι βρεφικό βασικά. Ε, και βέβαια ο κάθε γονιό επιλέγει το χρόνο που θα πάει το παιδί του ανάλογα τι ανάγκε του. Έχει κάνει τα πρώτα του βηματάκια, έχει κάνει τα πρώτα βήματα αυτονομία και από εκεί και πέρα μπαίνει σε ένα ευρύτερο περιβάλλον πιο εύκολα. Τα ενδεδειγμένα βήματα προκειμένου να ξεκινήσει ομαλά στη μικρή κοινωνία του σταθμού είναι. Ε, να έχει αρχικά ευέλικτο ωράριο, δηλαδή δεν θα έρθει την πρώτη μέρα να κάνει το κανονικό του ωράριο το παιδί από τι 8 μέχρι τι 2 για παράδειγμα. Ε, θα έρθει την ώρα του παιχνιδιού, γύρω στι 10 με 11 που είναι η ώρα απασχόληση δημιουργική. Και από εκεί και πέρα διαβάζουμε και εμεί το παιδί. Βλέπουμε πόσο έτοιμο είναι, πόσο αυτόνομο είναι. Και αυξάνουμε ανάλογα το ωράριο ή καλούμε το γονιό να έρθει νωρίτερα να το πάρει. Μετά σιγά σιγά οι γονεί πρέπει να αποχωρούν. Να υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία, αν θέλει, για να μειώνουμε το άγχος του γονιού και να εμπιστεύεται στους ανθρώπους που θα συνεργαστείτε και θα έχουν ένα μεγάλο ποσοστό... Υποχρεώσεων απέναντι στο παιδί του. Ο γονιό δεν πρέπει να, να πέσει με ερωτήσει αγχωτικέ ε, πάνω στο παιδί. Δηλαδή, έκλαψε, ε, πέρασε καλά, ε, Όλο αυτό μεταδίδεται ω ένα στρε. Θέση τη Ένωσης Γονέων Ομουχανίων είναι ο μπαμπά και η μαμά να εμπιστευτούν του εκπαιδευτικού οι οποίοι γνωρίζουν να διαχειριστούν και τι πιο ακραίε αντιδράσει. Υπηρεγωγή έχουν συνηθίσει σε τέτοιες αντιδράσεις, ξέρουν πώς ακριβώς να τις αντιμετωπίσουν και ξέρουν να χειριστούν κάθε παιδί κατάλληλα ώστε το παιδί να ενταχθεί στην κοινωνία του σχολείου. Έρευνε δείχνουν ότι τα παιδιά που πηγαίνουν σε παιδικού σταθμού είναι πιο αυτάρκη, ανεξάρτητα και κοινωνικά. Έχουν πιο πλούσιο λεξιλόγιο και περισσότερε γνώσει. Επίση, προσαρμόζονται ευκολότερα σε νέε καταστάσει, μαθαίνουν να μοιράζονται, αλλά και να αποκτούν δεξιότητε επικοινωνία. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει παιδί που να μην έχει τελικά προσαρμοστεί αν οι γονεί του είναι αποφασισμένοι και έχουν υπομονή. Και φυσικά είναι απαραίτητο να βρίσκονται πάντοτε σε επικοινωνία με τους παιδαγωγούς που έχουν αναλάβει να το φροντίσουν και να το διδάξουν.